Άνδρας. Ναι. Είναι μοντέλο. Ναι. Και όχι μόνο, έχει ασχοληθεί με διάφορα πράγματα. Φίλος είναι τι. Είναι ψηλός. Όχι, δεν το ξέρω. Μοντέλο και κοντός δεν πάει. Προσωπικά δεν το ξέρω, το ξέρω. Μην το λες αυτό. Μοντέλο και κοντός, τι. Μην το λες. Γιατί, θα μπορούσε να είναι, όταν λέω ψηλός, το παιδί είναι ψηλό. Μπορεί να είναι φώτο μοντέλο. Είναι φέτες. Ναι. Αλίμονο. Πολύ αθλητικός. Έχει πάρει μέρος σε βίντεο κλιπ. Πιανού. Έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Ωραία. Είναι τέλος πάντων δώρο Θεού. Δώρο Θεού. Βεβαίως. Πικέτη καρπή. Όχι, όχι. Α, ποιος. Είναι ο Θεόδωρος, Θοδωρής δηλαδή, Θεοδωρόπουλος. Ο Θεοδωρής Θεοδωρόπουλος. Αυτό εδώ το αγόρι θα είναι σίγουρα στο Survivor και ακόμα δεν ξέρουμε 100% σε ποια από τις δύο ομάδες θα είναι. Και στις δύο θα πει. Αυτό πώς γίνεται ρε παιδιά. Πώς γίνεται. Γίνεται με... Είναι θέμα της παραγωγής. Τι να σου πω. Είναι θέμα της παραγωγής. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν το ξέρουν όλοι. Το βλέπουν στον δρόμο. Α, ο Θοδωρής Θοδωρόπουλος. Αλλά από την άλλη, στον χώρο του είναι γνωστό. Ακριβώς. Εκεί έγινε λοιπόν και διαφορά. Τι ξέρουμε, Νίκο, για τον Θοδωρή. Ο 36χρονος Θοδωρής Θοδωρόπουλος είναι αυτό που λέμε ο άντρας που διαθέτει την κλασική αντρική μεσογειακή ομορφιά. Είναι top model και γιατί λέω top model, έχει πάρει μέρος σε επιδείξεις από διεθνείς οίκους μόδας. Θεωρείται ένα από τα αγαπημένα παιδιά των σχεδιαστών του εξωτερικού. Έχει φιλοξενηθεί στη γαλλική Vogue. Και πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει κυριολεκτικά τη γυμναστική. Χαρακτηριστικά λέει ότι προτιμάει να κάνει 2-3 ώρες γυμναστική την ημέρα παρά να πάει για καφέ με τους φίλους του. Α, να τα προβλήματα. Ορίστε. Τα καλά που έκανα εγώ πριν πω στο παιχνίδι. Για εσένα που ξέρεις Κωνσταντίνε, έχει την πιο εντυπωσιακή ζώνη του Απόλλωνα σε σώμα. Για παρατήρησε λίγο. Διάβαζα στο ζώνη του Απόλλωνα. Ζώνη του Απόλλωνα, εντάξει, είναι το κόψιμο που κάνει εδώ η μέση κάτω. Α, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κόψιμο. Να τη ζώνη του Απόλλωνα. Το έχω κι εγώ. Το έχει και η Ντορέτα που δεν είναι Απόλλωνας. Την έχω κι εγώ τη ζώνη του Απόλλωνα, αλλά σε έξτρα λάρες. Παιδιά, χρειάζεται πάρα πολύ γυμναστική για να γίνει να πεταχτούν οι μύες στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, και πάρα πολύ πείνα ρε σημείς. Τι λες τώρα, πρέπει να μην τρώσει. Παιδιά, είναι και θέμα κατασκευής λίγο. Δεν είναι πια και τόσο η πείνα και η γυμναστική. Να σου πω κάτι. Πλάκα, καλά του λες, γιατί εγώ μπορεί να έχω την κυλίτσα μου από πάνω, αλλά η ζώνη του Απόλλωνα υπάρχει εδώ. Είναι λίγο κρυμμένη, αλλά δύο μέρες είναι δύο. Εγώ δεν παραπάνω. Όλες τις ζώνες μας. Ναι, ναι. Θα σας δώσω και ένα στοιχείο ακόμα. Για πες. Μεγάλη του αδυναμία, η οποία όμως μπορεί να αποδειχτεί και αχίλιος πτέρνα, είναι τα γλυκά. Όταν του λείπουν τα γλυκά, είναι ικανός να φτάσει στα άκρα. Εντάξει, πόσα γίνανε να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Λες.